Εδώ πέρα η αντίδραση των Ελλήνων δημοσιογράφων. Η Ένωση Συντακτών αφορά αποκλειστικά και μόνο φυσικά τον κύριο Πολάκη και έτσι όπως έχει κάνει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο του. Θα σας πω ένα κομμάτι, είναι η πολλωστή φορά που ο Υπουργός της Κυβέρνησης, αυτά που λέει η ΣΥΕΑ δηλαδή, ο συνδικαλιστικός φορέας των δημοσιογράφων, είναι η πολλωστή φορά που ο Υπουργός της Κυβέρνησης συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν κουτσαβάκι του υποκόσμου και να καταφέρεται εναντίον συναδέλφων δημοσιογράφων, επειδή του έκαναν ερωτήσεις, δηλαδή έκαναν απλά τη δουλειά τους. Ο λόγο υπουργός μάλλον ξεχνάει ότι η αποστολή των δημοσιογράφων είναι η ενημέρωση του ελληνικού λαού και ανταυτού θέτουν ερωτήματα για να μπορούν οι πολίτες να σχηματίσουν άποψη για το έργο του κάθε αιρετού άρχοντα και να κρίνουν αν καλώς τον εξέλεξαν και αν καλώς ασκεί τα καθήκοντά του. Όλα αυτά γιατί χθες ο κύριος Πολάκης καθίβριζε τους δημοσιογράφους. Απαράδεκτος! Για τα δύο παιδάκια που φύγανε από περιτολίτιδα. Και απειλούσε τους δημοσιογράφους! Και τα έπαιζε με προβηλίκια! Ο υπουργός! Απαράδεκτος! Και ο κύριος Κραουνάκης... Χαλαρή δηλώσει η Θεσία πάντως, πολύ χαλαρή. Το γουστάρι. Πάμε να δώσουμε σε εμπρεβίβα. Σε εμπρεβίβα στους φίλους συλληφθέντες. Πάμε να δώσουμε σε εμπρεβίβα, παρακαλώ.